αυτό που αποφασίστηκε το πιο βασικό είναι η μείωση του κατώτατου βασικού μισθού κατά 22% σε όλες τις βαθμίδες. Και για τους νέους κάτω των 25 ετών ένα πρόσθετο 10%, αλλά έφτανε η μείωση 32%. Επιπλέον, για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις για το μισθολογικό κόστος, θα μειωθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΕΙΚΑ κατά 2% και κατά 3% το 2013. Δηλαδή, ενώ από τους υπαλλήλους κόβεται ένα ποσό γύρω στα 200 ευρώ, από το ΕΙΚΑ κόβεται ένα ποσό γύρω στα 6 με 8 ευρώ. Λίγο αυτό παραπάνω θα είναι λογικά, ανάλογα την κατηγορία του εργαζομένου και το μισθό του. Ναι, και να σημειώσουμε επίσης ότι τον Αύγουστο του 2011 οι ασφαλιστικές φορές του ΕΙΚΑ είχαν αυξηθεί κατά 1%, τώρα θα μειωθούν κατά 2%. Άρα, σε σχέση με το 2010, παράδειγμα, έχουμε μια μείωση 1%. Δεν νομίζω ότι σώζεται κανέναν με αυτό το 2%. Αν πιάσουμε κιόλας τους εργοδότες, που αν τους ρωτήσεις, θα προτιμούσαν να μειωθούν κατά πολύ οι ασφαλιστικές εισφορές, γιατί αυτές είναι ο μεγάλος βραχνάς. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτές στηρίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία που και αυτά έχουν το πρόβλημα με τη σειρά τους. Άλλα που μπήκαν στη ζωή μας, ακούμε για συντάξεις, ότι φυσικά θα υπάρξει μείωση και στις συντάξεις κατά ποσοστό, ανέφερε το ανακοινωθέν 15% σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και τα λοιπά. Για τις επικουρικές συντάξεις δεν συμφωνήσαν, όπως ξέρουμε. Συμφωνήθηκε μόνο για τις κύριες συντάξεις η μείωση της τάξης του 15%. Και το άλλο πολύ σοβαρό είναι ότι αποφασίστηκαν και κάποιες απολύσεις από το δημόσιο. Θα γίνει μια τροποποίηση που κατά κάποιο τρόπο άρρητο τη μονιμότητα στις ΔΕΚΟ και στις τράπεζες, και σαν νούμερο αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να απολυθούν 150.000 υπάλληλοι μέχρι το 2015. 15.000 υπάλληλοι. 150.000. 150.000 υπάλληλοι. Μέχρι το 2015. Και σε αυτούς υπολογίζονται και αυτοί που θα βγουν σε σύνταξη ή εξτρά? Όχι, θα επανέλθει και το μέτρο της εφεδρείας. Και προφανώς μιλάμε για καθαρή απόλυση πλέον και όχι για σύνταξη ή εφεδρεία. Τουλάχιστον όπως ανακοινώθηκε. Άρα, αν υπολογίσουμε ότι θα βγουν και κάποιοι άλλοι στη σύνταξη, θα μειωθούν κατά πολύ οι δημόσιοι υπάλληλοι. Σίγουρα. Δεδομένου ότι οι προσλήψεις έχουν ήδη από τα προηγούμενα χρόνια, το ξέρουμε ότι έχουν παγώσει και έχουν περιοριστεί πάρα πολύ, θα μειώσει πάρα πολύ τον όγκο. Φυσικά, μαζί με αυτό, για τον οικονομικό τομέα τουλάχιστον, θα κλείσουν και 200 εφορίες ανά την Ελλάδα, όπως ξέρουμε, το οποίο θα έρθει σε συνυφασμό με την μείωση των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτά τα ποσοστά του 22% και του 32% είναι υποχρεωτικά για τους εργοδότες ή απλώς θεσπίζεται ένας νόμος που επιτρέπει χωρίς καμία ποινή? Όταν λέμε κατώτατο μισθό, εννοούμε το μισθό που ορίζει το κράτος για να πρέπει να δώσει ένας εργοδότης. Ένας εργοδότης λοιπόν δεν θα μπορεί να δώσει λιγότερο από αυτό το ελάχιστο ποσό που τώρα μειώθηκε, αλλά παραπάνω φυσικά θα μπορεί να δώσει. Αυτό είναι στο θέμα του εργοδότη. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσει αυτό το πράγμα? Όχι, φυσικά. Ούτε είναι υποχρεωτικό να μειώσουν εργοδότες κατά 22%. Όχι, άμα δεν θέλουν οι ίδιοι, ναι. Αλλά πάντα το σημείο τριβής ήταν πόσο λιγότερο μπορεί να δώσει ένας εργοδότης στους υπαλλήλους για να μειώσει το κόστος του. Και αυτή η μείωση γίνεται, δηλαδή αυτός ο νόμος που βγαίνει είναι για να μπορεί να μειώσει ένας εργοδότης τους μισθούς στους υπαλλήλους του, μπορεί να έχει καμία επίπτωση? Ναι, βεβαίως, θα μπορεί πλέον να έχει κατά το μισθό αυτό που αναφέρεται, που θα αναφέρεται βασικά στο νόμο που θα ψηφιστεί, χωρίς να υπάρχει νομικό πρόβλημα. Για προσλήψεις που έχουν γίνει ήδη, εκεί είναι κάποιος εργαζόμενος 10 χρόνια σε μια εταιρεία. Mm-hmm. Υπάρχει δυνατότητα στον εργοδότη να του μειώσει το μισθό με αυτό το νόμο που πέρασε? Εκεί μπαίνει το θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Το οποίο θέμα συλλογικών συμβάσεων, με την απόφαση που βγήκε, θα έχουν διάρκεια τριετίας οι συμβάσεις. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι μισθοί που ορίζονται πέρα του κατώτατου που μιλάμε για την μείωση, θα ορίζονται εκ νέου με τις συμβάσεις με βάση αυτό τον κατώτατο και θα κρατιούνται σταθερές για περισσότερα χρόνια από ό,τι ήταν πριν. Αυτό σημαίνει ότι στους υπαλλήλους που ήδη υπάρχουν, οι νέες συμβάσεις που θα έχουν ισχύ θα μπορεί να αλλάξουν τον μισθό. Λογικά προς τα κάτω, ή τουλάχιστον να τον κρατήσουν σε ίδια επίπεδα χωρίς να πάρει αύξηση. Γιατί κανονικά κάθε χρόνο έπαιρνε αύξηση. Ακούγαμε και για παγώματα μισθών. Βεβαίως. Τα παγώματα μισθών αναφέρθηκαν ότι θα είναι μέχρι το 2015.
Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα αυξάνονται οι μισθοί. Πρακτικά και αυτό μια μείωση είναι, δεδομένου του πληθωρισμού ή όλων των άλλων δικτών και των αυξήσεων των τιμών. Και φυσικά οι ίδιοι υπάλληλοι θα μπουν και αυτοί στις συμβάσεις εργασίας στις καινούργιες. Δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί έναν υπάλληλο με προϋπηρεσία ή με άλλα δικαιώματα να τον βάλει στον κατώτατο βασικό μισθό. Και όλες αυτές λοιπόν οι μειώσεις, ενώ δεν υπάρχει καμία σκέψη για να μειωθεί το πετρέλαιο, να μειωθεί η ΔΕΗ, να μειωθεί η ΟΤΕ, να μειωθούν όλα αυτά που σαν τα βάρη που πέφτουν σε ένα... Όχι, αυτό δεν αναφέρθηκε κάτι και φυσικά πρέπει να προσθέσουμε ότι δεν αναφέρθηκε κάτι και για περισσότερη φορολόγηση. Αυτό που έλεγε ο Υπουργός Οικονομικών ότι δεν μπορούμε να βάλουμε άλλη φορολόγηση στους επιχειρηματίες, στους ιδιώτες, οτιδήποτε, το κρατήθηκε τουλάχιστον σε αυτές τις αποφάσεις που πάρθηκαν χθες. Αλλά ήδη πέρασε το αφορολόγητο στα 5.000. Το αφορολόγητο έχει περαστεί εδώ και 2,5 χρόνο. Και ένα μισό χρόνο. Απλά δεν μπήκε κάτι πρόσθετο εκεί. Απλά μειωθήκαν οι μισθοί. Με αυτά που ακούμε, βλέπουμε ότι ο μόνος τελικά που θίγεται είναι οι εργαζόμενοι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Μπορεί να μην μπήκαν νέοι φόροι για τους επιχειρηματίες, αλλά δεδομένου της μείωσης των μισθών των μισθωτών, αυτό επηρεάζει όλη την αγορά. Ολόκληρη αγορά που στηρίζεται και στους μισθωτούς για να κινηθεί, θα μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα γιατί θα υπάρχει λιγότερο χρήμα στην αγορά για να χρησιμοποιηθεί.